Ο Μάξιμος Αράβης προσπαθούσε από την πρώτη στιγμή κατά την απολογία του να πείσει την ανακρίτρια στις επίμονες ερωτήσεις της ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με το κύκλωμα εξαπάτησης επιχειρηματιών. Είμαι αθώος. Η τωρινή μου ποινική εμπλοκή είναι αποτέλεσμα της στοχοποίησής μου από το 2018 από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας που αποκαλύφθηκε το πολιτικό και προσωπικό τους ήθος κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Νοβάρτης στην Ελλάδα. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα συντάχθηκε με την κυβερνητική πλειοψηφία και τις απόψεις των τελευταίων ημερών. Ο εντολέας μου προφυλακίστηκε προσωρινά και σύντομα επρόκειται να καταθέσει συμπληρωματικά σε συμπληρωματική ανάκριση. Ο Μάξιμος Αράφης δεν κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια και απάντησε προφορικά στις ερωτήσεις της. Οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κάθε δυνατό τρόπο για παράνομο κέρδος φαίνεται ότι είχε βρει ο Μάξιμος Αράφης, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του. Σε μία από αυτές διαπραγματεύεται με υπεύθυνο γραφείου κατάρτισης επαγγελματικών σχεδίων το ποσό που σκόπευε να κρατήσει. Τι κόστος θα βάλουμε για να το τρέξουμε? Εγώ τους είπα χωρίς να τους ρωτήσω. Τους είπα 16.000 συν ΦΠΑ, αν θέλει τιμολόγιο. Πώς θα μοιραζόμαστε στα 16 συν ΦΠΑ? Ένα 5.000 σου φτάνει από αυτή την ιστορία? Να τα κάνουμε 6. Το έκανα 5 γιατί ήξερα ότι θα μου ζητούσες 6. Ωραία, υπογράφουμε τη σύμβαση με αυτούς στα 16.000 συν ΦΠΑ. Τον κύριο ρόλο βέβαια θα παίξουν τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ή όχι συμμετοχή σε αδικήματα. Είτε λέγεται αυτό την κλιματική οργάνωση, είτε λέγεται απάτες, είτε λέγεται ξέπλυμα ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία αναμένεται να ζητήσει να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες όλων των κατηγορούμενων στην υπόθεση.